οικονομικά και για πολιτικά θέματα. Γεια σας. Αυλαία αύριο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ στο κλειστό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την τελετή έναρξης θα κηρύξει ο Υφυπουργός Αθλητισμού Στυφής Βαλιράκης. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Αντώνη Χαζάπη. Το Μπαχρέιν θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πατοσφαίρας που αρχίζει αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά. Το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από πρόσφατο φιλικό αγώνα προετοιμασίας της Εθνικής στο παλέ του Νέου Φαλήρου με την Ουγγαρία. Στο πρωτάθλημα που θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Απριλίου μετέχουν 11 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους. Στον πρώτο όμιλο είναι εκτός της Ελλάδας η Κορέα, ο Καναδάς, η Τινησία, η Αυστραλία και το Μπαχρέιν. Στο δεύτερο όμιλο θα αγωνιστούν τα συγκροτήματα της Ιταλίας, της Κούβας, της Σουηδίας, της Αλγερίας και της Νέας Ζηλανδίας. Αύριο, πρώτη μέρα των αγώνων, θα παίξουν στις 11.30 το πρωί η Τινησία με την Κορέα, στη 1 η Αλγερία με τη Σουηδία και στις 4.30 η Ιταλία με τη Νέα Ζηλανδία. Θα ακολουθήσει στις 6 η επίσημη τελετή έναρξης του πρωταθλήματος και στη συνέχεια θα συναντηθούν η Ελλάδα με τον Μπαχρέιν και στις 9 το βράδυ η Αυστραλία με τον Καναδά. Για κάθε ημέρα των αγώνων θα κυκλοφορούν 12.000 εισιτήρια. Οι τιμές τους είναι 200, 250 και 300 δραχμές για τα απογευματινά παιχνίδια. Για τις πρωινές συναντήσεις η τιμή των εισιτηρίων θα είναι μόνο 100 δραχμές γενική είσοδος. Τα παιδιά μέχρι 15 χρόνων θα μπαίνουν δωρεάν σε όλους τους αγώνες. Ο αθλητικός δικαστής κ. Ανδρέου απέρριψε σαν ανεπίτρεπτη την αίτηση της Παναχαϊκής για ανάκληση προγενέστερης απόφασης του κ. Χατζάκη με την οποία αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί από την Παναχαϊκή στον αγώνα της με τον Ηρακλή. Εξάλλου, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε πρόστιμο 200.000 δραχμών στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τα επεισόδια που συνέβησαν στο Αλκαζάρ στο παιχνίδι με την Λάρισα. Τέλος, με 2 αγωνιστικές τιμωρήθηκαν οι ποδοσφαιριστές Μιστακίδης του Άρη, Πασιαλής του Πας Γιάννενα, Μπαρζόφ του Πανιωνίου και Λιούμοβιτς της Δόξας Δράμας. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Σύφης Βαλιράκης επισκέφτηκε το πρωί το ΤΕΦΑ Αθηνών ύστερα από πρόσκληση των φοιτητών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κύριος Υφυπουργός ανέλησε τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής στον αθλητικό τομέα. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση. Την πρώτη διεθνή νίκη της αυτή τη χρονιά πέτυχε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Κέρδισε το Περού με 4-0 σε αγώνα προετοιμασίας για τα τελικά του Μουντιάλ που έγινε στο Σαν Ζωζέ μπροστά σε 45.000 θεατές. Εδώ είναι οι Βραζιλιάνοι στην επίθεση, είναι το 11ο λεπτό του παιχνιδιού και ο Καζαγκράντε ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 για την Βραζιλία, παραβιάζει την εστία της εθνικής ομάδας του Περού. Εδώ ο Έντερ χτυπάει με αγωνιά τον Κάστρο και η κόκκινη κάρτα στον διάσημο ποδοσφαιριστή της Εθνικής Βραζιλίας. Συνεχίζει μετά το 30 λοιπόν η Βραζιλία με 10 παίκτες, παρόλα αυτά πετυχαίνει το 2-0 εδώ στο 53 πάλι με τον Καζαγκράντε. Πανηγυρισμοί από τους περίφημους οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας. Και εδώ ένα πέναλτι, είναι το 20 λεπτό, το 3-0 από τον Αλεμάο. Και βλέπουμε να έχει συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα, παρόλα αυτά γίνεται εδώ το 4-0 από τον Καρέκα. Έρχεται τα μεσάνυχτα στην Αθήνα ο θρυλικός τσεχοσλοβάκος Ολυμπιονίκης Έμιλ Ζάτοπεκ. Το απόγευμα έφτασε στην Αθήνα ο μεγάλος αντίπαλος του Ζάτοπεκ, ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Αλέν Μιμούν. Με τηλεγραφική εντολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Σύφη Βαλιράκη προς τον Διευθυντή του Ολυμπιακού Σταδίου Βαγγέλη Σαβράμη, επισημαίνεται ότι ο προβλεπόμενος χώρος υποδοχής και παραμονής των επισήμων, καθώς και το αντίστοιχο κηλικείο, θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για τους επίσημους προσκεκλημένους του Ολυμπιακού Σταδίου. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, να σας θυμίσουμε ότι αύριο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που ο αριθμός τους λήγει σε 1, 2, 3, 4 και 5. Τα μικρά λοιπόν αύριο. Και ο μετεωρολόγος Παύλος Κότσης θα μας ενημερώσει για τον αυριανό καιρό. Καλησπέρα σας.
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι από αύριο αργά το βράδυ και κυρίως το Σάββατο θα έχουμε μια μικρή μεταβολή στον καιρό, που στις περισσότερες περιοχές θα εκδηλωθεί με την ενίσχυση των νοτιάδων, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα βορειοδυτικά διαμερίσματα της χώρας. Η αιτία αυτής της μεταβολής φαίνεται στο χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Παρατηρούμε ότι η χώρα μας και η Ανατολική Ευρώπη καλύπτει από υψηλές πιέσεις, αλλά στην Κεντρική Μεσόγειο έχουν δημιουργηθεί βαρομετρικά χαμηλά. Ένα από αυτά κινείται βόρειο-ανατολικά. Έτσι, πιο αναλυτικά, για αύριο. Προβλέπεται ότι στην αρχή ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Προοδευτικά όμως στη Δυτική Ελλάδα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά, κυρίως όμως στις βορειοδυτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στη Δυτική Ελλάδα νοτιάδες μέτρη μέχρι ισχυρή που θα ενισχυθούν κατά τόπους και θα γίνουν και πολύ ισχυροί, δηλαδή 7 από 4. Ενώ στην Ανατολική που θα είναι μεταβλητή ασθενής θα γίνουν και εδώ νοτιάδες μέτρη και προς το βράδυ ισχυροί μέχρι 6 από 4. Η θερμοκρασία όμως δεν θα μεταβληθεί και θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 7 η ελάχιστη μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη και στα νότια παιδινά από 11 μέχρι 26. Στην περιοχή Αττικής, αύριο προβλέπεται ότι ο καιρός θα είναι και πάλι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στην αρχή, αλλά θα γίνουν νοτιάδες μέχρι μέτρη προς το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 11 μέχρι 26 βαθμούς. Και στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ο καιρός προβλέπεται σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 23 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα προβλέπεται ότι στα υπηρετικά διαμέρισματα θα έχουμε νεφώσεις τοπικές και θα εκδηλωθούν λίγα καιρικά φαινόμενα, κυρίως όμως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, θα εξασθενήσουν όμως, θα γίνουν μέχρι μέτρη. Όσο για τη θερμοκρασία, δεν προβλέπεται ότι θα μεταβληθεί σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, πάλι μαζί τα μεσάνυχτα. Ωστότε, καλό βράδυ. Thank you.